Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους παραβρέθηκαν για το τίμιο αίτημά μας και θέλω να πω σε όλους ότι να μην διστάζουν, τα τίμια και έτοιμα αιτήματά μας να τα διεκδικούμε και να μην αφήνουμε καμία αδικία εις βάρος των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας να γίνεται ό,τι χειρότερο για τη ζωή μας. Αγώνας και πάλι αγώνας. Μετά από αποφασιστική παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου και της Συλλογιστικής Επιτροπής Αγώνα, ο συνάδελφος δικαιώθηκε. Αυτό δείχνει ότι ο μόνος δρόμος που έχουν οι εργαζόμενοι τα φτωχά λαϊκά στρώματα να διαλέξουν είναι ο δρόμος της οργάνωσης, του αγώνα, για να λύσουν τα προβλήματά τους. Από αυτή την άποψη καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλους τους ανθρώπους των λαϊκών οικογενειών να οργανωθούν στα σωματεία τους, στο ταξικό κίνημα, ούτως ώστε να δυναμώσει αυτό το ρεύμα, αυτός ο δρόμος της σύγκρουσης και της ανατροπής και να έχουμε τη λύση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Με την παρουσία μας σήμερα το Εργατικό Κέντρο του Αγρινίου με το ταξικό του προσανατολισμό με κριτήρια τις λαϊκές ανάγκες μαζί με τη Συλλογιστική Επιτροπή Αγώνων Απείρων δώσαμε ένα μήνυμα ότι ο απλός κόσμος, ο φτωχός κόσμος, η ανάπηρη των λαϊκών οικογενειών απέναντι σε αυτή την πολιτική που τους πετσοκόβει δικαιώματα καθημερινά δεν θα πει σφάξε με αγάμ να γιάσω. Θα πιστέψει τη δύναμή του, ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι μαζί είμαστε πολύ δυνατοί. Με την παρουσία μας εδώ, με την αποφασιστικότητά μας, επιβάλαμε επιτροπή να πάρει απόφαση να δικαιώσει τον συνάδελφο. Δίνουμε μήνυμα σε όλες τις γειτονίες του Αγρινίου, σε άλλες κομοπόλεις. Ο φτωχόκοσμος, ο εργατόκοσμος, οι μικροί αγρότες, οι ανάπηροι των λαϊκών οικογενειών, μόνο με την οργάνωση και τον αγώνα μπορούν να προασπίσουν τον εαυτό τους, τα σπιτικά τους, την υγεία τους, την αξιοπρέπειά τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Απείρων θα πάρει πρωτοβουλία και στην Εντολοκαρδανία να στηθεί Επιτροπή Αγώνων Απείρων και Γονιών και Γεδομένων Τραμαία. Στα πολύ δύσκολα που μας ετοιμάζουν, μόνο την ενότητα, τον αγώνα, την αλληλεγγύη μαζί με τα ταξικά συνδικάτα μπορούμε να αντιτάξουμε. Και μόνο έτσι θα στήσουμε την πραγματική ασπίδα για τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τα σπίτια μας. Όλοι μαζί είμαστε δυνατοί. Κανένας μόνος του τη θέλει. Ο κόσμος οργανωμένος θα νικήσει.